Καραντίνα μου δεν με γερνώ. Έχω το χέρι στις κασάρες. Τότε φέτον απλά φορώ. Θα δεις μάτια μου γλυκά. Το ξέρω ότι έφταιξα πολύ. Μα δεν έχει άλλα. Δικό σας. Αγκαλιά σου επεστρέψα. Μπράβο μας, όχι αυτό το απόσπασμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει άνθρωπος που δεν το έχει δει. Κανένας. Τώρα όσοι απέμειναν. Όσοι απέμειναν θα το δουν τώρα. Εύη Χριστάκη, να έρθει στην παρέα μας. Χειροκρότημα στην Εύη, παρακαλώ. Χειροκρότημα στους παρουσιαστές μας που έχουν γίνει viral παντού σήμερα. Διότι ήσασταν εκπληκτικοί, σας θαύμασα και στο Instagram και παντού. Τι ωραία που ήταν χθες! Πόσο ζήλεψα, βρε παιδιά! Εγώ είδα μια πόλη θλιμμένη διότι έλειπε το τέκνο της. Η Εύη, η οποία έφυγε και κάπου εκεί στην παραλιακή, είδα και τα κόκαλά σου. Τα είσαι αφήσει εκεί, πρέπει να επιστρέψει κάποια στιγμή να τα μαζέψει. Θα επιστρέψω μαζί σας στη Μεγάλη Παρέλαση. Εκεί, το τριήμερο αυτό. Και το καρναβάλι ως φοιτήτρια, σωστά. Ναι, παιδιά, το έχω ζήσει ως φοιτήτρια. Δεν έχω ξεχάσει αυτό. Δεν ξέρω, το Ρεθυμνάκι, όπως συνηθίζουμε να το λέμε περισσότεροι φοιτητές, όσοι έχουμε σπουδάσει εκεί και το έχουμε ζήσει, είναι μια πόλη που πραγματικά. Τους μήνες του καρναβαλιού, ζει ρε παιδί μου σε ρυθμούς άλλους. Δηλαδή, ναι, δηλαδή, εγώ στο Ηράκλειο ποτέ δεν έχω βιώσει τσικνοπέμπτη όπως τη βίωνα στο Ρέθυμνο. Έτσι. Ή ας πούμε γενικά τις γιορτές αυτές. Διότι υπάρχει ένα ευρύτερο πλάνο γενικότερα των αυτοδιοικητικών φορέων της πόλεως και της Οργανωτικής Επιτροπής και για τα επόμενα χρόνια, όπου πλέον θα έχουμε μια επέκταση της καρναβαλικής περίοδου, πριν και μετά το καρναβάλι, που θα περιλαμβάνει και άλλα δρόμενα. Θα υπάρχει μια διασύνδεση του καρναβαλιού με το τουριστικό ξενοδοχειακό κλάδο κλπ. Και επίσης, για όσους απορείτε το τι διαφορετικό μπορεί να συμβεί και τα λοιπά φέτος, όσοι παρακολουθήσαμε και βιώσαμε και ζήσαμε εκ των έσω την περισσινή καρναβαλική παρέλαση, φέτος τα πράγματα θα είναι εντελώς διαφορετικά, διότι όλες οι ομάδες πέρυσι προήλθαν από μια παρατεταμένη κατάσταση κορονοϊού, COVID, σοκ, κλειστοί όλοι κτλ. Και πολύ με τις ίδιες στολές και όλες που είχαν κρατήσει το 2020, οπότε και είναι φέτος, διαφορετικό το mood. Φέτος ετοιμάζουν πολύ δυνατά άρματα, πολύ δυνατές παρουσίες, happening σε όλη την πόλη, πράγματα που δεν τα είδαμε πέρυσι. Κάτι διαφορετικό καινούριο γεννιέται στο Ρέθυμνο για την εφετινή εκδήλωση. Τι ωραία, μα βλέπω, μα σας βλέπω, βρε παιδί μου. Είστε έτσι μέσα στην ενέργεια, μέσα στην όρεξη. Πώς να μην έχετε άλλωστε, όταν ήταν τόσος κόσμος χθες. Τι φαντασμαγορική έναρξη ήταν αυτή, δηλαδή δεν έχω λόγια πραγματικά. Δείτε το πλάνο. Είναι το μεγαλύτερο καρναβάλι της Κρήτης. Εμείς είμαστε εκεί που αχνοφερόμαστε, είμαστε εμείς εκεί ακριβώς. Τέτοια ενέργεια, γιατί εμείς η αλήθεια δεν έχουμε συνηθίσει να έχουμε κόσμο εκείνη τη στιγμή μπροστά μας. Δηλαδή έχουμε συνηθίσει να μιλάμε στους τηλεοπτικούς δέκτες και να ξέρουμε ότι οι αποδέκτες βρίσκονται στο σπίτι τους. Αυτό που βιώσαμε εκείνες τις στιγμές, εκείνα τα λεπτά που βρισκόμασταν πάνω στο stage, ήταν λες και ζούσαμε το όνειρό μας. Κάπως έτσι εγώ μπορώ να το μεταφράσω. Δεν είναι και λίγο σε μια τελετή έναρξη ενός καρναβαλιού, καρναβαλικών εκδηλώσεων, 7.000 κόσμου, μικροί, μεγάλοι, οικογένειες να διασκεδάζουν και καρτερικά να περιμένουν για εκείνες τις μεγάλες στιγμές που θα ερχόντουσαν και χθες βράδυ, ότι είχαμε Αναστασία, η οποία έδωσε τον απόλυτο παλμό, με πολύ τραγούδι μέχρι αργά, άσε που έβρεξε και λίγο τα χάλασε προς το τέλος, αλλά μέχρι και την τελευταία στιγμή, ρε παιδί μου, η πόλη, στην πόλη επικρατούσε ένας απίστευτος ρυθμός, μία ομόνοια, μία αγάπη, ένα χαμόγελο. Τέτοιες εικόνες λείπουν, έτσι. Εντάξει, να σκεφτούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι προετοιμάζονται για όλο αυτό έναν χρόνο τώρα, έτσι. Δηλαδή, με το που τελειώνει το ένα καρναβάλι, ξεκινούν τις προετοιμασίες. Την καθαρά Δευτέρα, την Τρίτη σίγουρα. Οπότε το περιμένουμε πολύ μεγάλη ανυπομονησία. Και ξέρετε τι μου αρέσει στην πόλη αυτή στο Ρέθυμνο, ότι δεν είναι μόνο ότι το περιμένουν οι μεγάλοι. Έχουν μεριμνήσει και για τους μικρούς φίλους του καρναβαλιού. Με το δηλαδή, έχουν δηλαδή και παιδικό καρναβάλι, ας πούμε, το Σάββατο για όσους πάνε εκείνο το Σάββατο πριν την Καθαρά Δευτέρα που έχει την παιδική παρέλαση. Υπάρχουν δρόμενα για τα παιδιά. Υπάρχει το παιδικό κυνήγι. Δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει όλοι και άλλοι νομοί να πάρουμε παράδειγμα, ρε παιδί μου. Δεν σε το χωρούσε, Χριστιανά Σκούρα. Εντάξει, πιστεύω ότι ο αγαπημένος μας εδώ ο παρουσιαστής, ο Λευθέρης Κουμαντάκης, έζησε το όνειρό του τύπου σαν να κάνει συναυλία σε κοινό. Πες μου αλήθεια. Το ντουέτο ήταν συναρπαστικό χθες. Με σιγόνταρε εκεί η Χριστιανά. Λέει, άσε ρε παιδί μου, αφού το θέλει να το ζήσει, θα το ζήσω κι εγώ, να το ζήσουμε όλοι μαζί. Να σου πω κάτι. Κανείς άλλος, ενώ από το περιβάλλον επαγγελματικό, δεν μπορεί να καταλάβει αυτή την ενέργεια
ενέργεια που έχεις και την όρεξη που έχεις για τραγούδι πέρα από μένα, γιατί εμείς είμαστε και μαζί αρκετές ώρες μέσα στην ημέρα και μόλις ξεκινήσαμε έτσι να τραγουδάμε, λέω ζήστο Λευτέρη, ζήστο. Τραγούδι, πού θα μας κανατύχει ρε παιδί μου, γιατί ήταν, ήταν μοναδική στιγμή. Κάτι να εκμεταλλευτούμε. Εμείς, Εύη μου, θέλαμε να δώσουμε την πάσα στον κόσμο ότι παιδιά έρχεται σε λίγο η Αναστασία. Συνεπώς κάπου εκεί πλέχτηκε και παντρεύτηκε το δικό μου όραμα με τον ερχομό της Αναστασίας. Όχι, όχι. Και το θέμα ποιο ήταν, ότι συμμετείχε και ο κόσμος από κάτω. Λέω ρε παιδιά, μπάσκετ το έχω τελικά. Δηλαδή, σίγουρα το έχω. Αλλιώς ο κόσμος ήταν τόσο ενθουσιασμένος. Σίγουρα, σίγουρα το έχετε πάρα πολύ. Εγώ είδα το στιγμιότυπο, φάνηκε ότι διασκεδάσατε πάρα πολύ τον κόσμο. Και ο κόσμος σας ακολούθησε. Το περάσατε το μήνυμα. Περάσαμε υπέροχα. Ορίστε μια πολύ ωραία πασαρέλα που δεν είχα ζήσει κι εγώ αντίστοιχη. Ένα fashion show διαφορετικό. Η αλήθεια είναι αυτή. Στη διαδικασία έτσι να προλογίζει και να βλέπεις όλες τις ομάδες με τις στολές που έχουν ετοιμάσει όλη τη χρονιά για να τις παρουσιάσουν. Και οι ίδιοι φοβερά μοντέλα, βέβαια, τα λέμε και αυτά. Υπήρξε έτσι, εξαιρετικά. Υπήρξε κάποια στολή που σας έκανε μεγαλύτερη εντύπωση που είπατε, ρε παιδί μου, θα ήθελα και εγώ να τη βάλω. Θυμάμαι μία που με ήταν. Το ελαιόλαδο. Με το λάδι. Θυμάμαι την ομάδα. Με το ελαιόλαδο. Με την τσάντα την Louis Vuitton. Η κατσίκα. Έκατσε κουτσί κατσίκα. Μπράβο, έκατσε κουτσί κατσίκα. Αυτή η ομάδα είναι από το Ηράκλειο, αν θυμάμαι καλά. Αλήθεια. Είναι μία από τις ομάδες που δημιουργήθηκε όχι, από το Ηράκλειο. Όχι, Δανάη. Όχι, δεν είναι λέει από το Ηράκλειο. Λέει Δανάη που είναι από το Ρέθινο και έχουμε κάθε λόγο να τα ακούσουμε. Δεν πειράζει όμως. Δανάη, όχι, αλλά νομίζω ότι έτσι. Παιδιά, κρατήσαμε το γεγονός ότι η συγκεκριμένη ομάδα είχε φτιάξει τις ντενέκες του λαδιού που έγραφαν κάτι, πάνω Louis Vuitton. Δηλαδή ήταν πολύ λεπτομέρεια. Αχ, τώρα μου διαφεύγει, δεν πειράζει. Αλλά ήταν κάτι, ίσως επειδή και το στοιχείο μου έτσι που μου άρεσε περισσότερο και λάδι και μόδα μαζί, πού να το ξαναδώ εύστοχο, εγώ. Εύστοχο, εύστοχο. Τέλειο. Λέει, 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 λάδι είναι ακριβώς. Ιστορικές ομάδες, ναι, εμείς και εμείς, περιηγητές, όλες αυτές οι ομάδες. Οι αργόσχολοι. Που βλέπαμε δηλαδή στην παρουσίασή τους οι εκπρόσωποι των ομάδων φρόντισαν να έχουν μέσα άτομα όλων των ηλικιών. Έτσι, για να στέλνουν και το μήνυμα ότι τελικά το Ρεθινιώτικο Καρναβάλι είναι μία παρέα. Εξού και το σλόγγαν το φετινό, ναι. Όλοι μαζί μία παρέα διασκεδάζουμε στο Ρεθεμιώτικο Καρναβάλι. Καταλαμβάνει το φάσμα όλων των ηλικιών, όλων των διαθέσεων, όλων των προθέσεων γενικότερα το καρναβάλι το συγκεκριμένο. Περίτεχνες στολές, ιδιαίτερες, διαφορετικές από άλλες χρονιές. Αυτό μου έκανε τρομερή εντύπωση. Και βεβαίως για φέτος μιλάμε για 27 ομάδες και περίπου 20.000 καρναβαλιστές. Άρα αντιλαμβανόμαστε όλοι, δηλαδή από τους 20.000 καρναβαλιστές, αν ένας, ο καθένας φέρει την παρέα του που λέμε. Τελειώσαμε. 10 άτομα. Έχει βουλιάξει. Στο Ρέθινο θα γίνει ο χαμός. Είναι βέβαια, παιδιά, ότι θα βουλιάξει. Εγώ που έχω κλείσει δωμάτιο ήδη. Για την τρίτη μέρα του καρναβαλιού. Γιατί φέρθηκε εσύ, έξυπνα εσύ. Προνόησε πριν 10 χρόνια. Δηλαδή, όταν παντρεύτηκε τον άντρα σου, σκεφτόσουν να έχει και σπίτι στην κεντρική λεωφόρο που θα περνάει το άρμα. Είδες τώρα και το συνέδεσα, λέω, να είναι και Θεσσαλονίκη και Ρέθινο, ρε παιδί μου, να τα συνδυάσει. Να είναι όλοι χαρούμενοι, γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Αλλά ναι, θέλω να πω ότι έχουν τα δωμάτια. Τα είναι δισεύρετα πλέον στο Ρέθινο για εκείνο το τριήμερο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι θα γίνει χαμός εκείνες τις μέρες. Αλλά προσωπικά, ως τηλεθεάτρια, βλέποντας εσάς στην τελετή έναρξης, πήρα αυτό τον παλμό, αυτή την ενέργεια, αυτή την ευχάριστη διάθεση. Πολύ χαιρόμαστε, δηλαδή. Ναι. Και μας το λέει και ο κόσμος. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά εκείνη τη στιγμή που το βιώνεις, δεν το καταλαβαίνεις. Έχεις στο νου σου να δώσεις όλη σου την ενέργεια και την αγάπη για αυτό που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Και μόλις τελείωσε, τότε καταλάβαμε και συνειδητοποίησαμε πόσο μεγάλο ήταν αυτό που έγινε εκεί. Μα δεν γεμίσατε κι εσείς. Δεν γεμίσατε κι εσείς. Εγώ για να κοιμηθώ πήγε 2 ώρα το βράδυ. Για να μπορέσω λίγο να το συντονίσω. Να περνάς μέσα από τον κόσμο, να σου μιλάει ο κόσμος, να σου λέει ευχαριστώ. Δηλαδή όλα αυτά ήταν λίγο πρωτόγνωρα και για μας. Το θέμα είναι ότι ανταποκριθήκαμε όχι μόνο εμείς, αλλά ανταποκρίνεται και η Crete TV, ο ομίλος Crete TV, πιστή για την παρουσία της σε όλα τα κορυφαία γεγονότα του νησιού. Για μία ακόμα φορά, μεγάλος χορηγός επικοινωνίας, όμιλος Crete TV με νέακρήτη.gr, εφημερίδα Νέα Κρήτη, ραδιόφωνο 984 εδώ στο Ηράκλειο και βεβαίως Crete TV που θα καλύψουμε όλες τις εκδηλώσεις. Θα σας ενημερώνουμε καθημερινά με ζωντανές συνδέσεις, με βίντεο από όλα τα δρόμενα που θα λάβουν χώρα στο Ρέθινο μέχρι την κορύφωσή του στις 17 Μαρτίου, διότι έχουμε και 16 Μαρτίου, Σάββατο. Την νυχτερινή παρέλαση. Την ξεχνάμε εμείς. Όχι, ούτε εσείς την ξεχνάτε σίγουρα. Οπότε έχουμε ραντεβού εκείνο το Σαββατοκύριακο για ακόμη μία φορά. Να έρθετε να γνωριστούμε από κοντά, όπως συνέβη και χθες, για να έχουμε αυτό το ωραίο το αλυσβερίσι της επικοινωνίας που μας λείπει πολύ και εμείς το έχουμε ανάγκη και θέλουμε να πιστεύουμε και εσείς. Τώρα, να δούμε, έχουμε κάτι άλλο να δούμε. Δεν έχουμε ακόμα κάτι που θέλουμε να σας δείξουμε, έτσι, με πολύ αγάπη. Γιατί θέλαμε να μπούμε και λίγο στα ενδότερα της χθεσινής βραδιάς, μοναδικής, αξέχαστης, μαγικής βραδιάς. Στην πορεία, ωστόσο, θα σας δείξουμε και άλλο υλικό. Μείνετε συντονισμένοι.